ξέρεις πόσα μπορώ να δώσω γι' αυτό τον ήλιο που μου σταθώ. Στα βήματά μου, στη σκοτεινιά μου, στο πριν στο τώρα έχω Θεό. Στο πριν στο τώρα έχω Θεό. Καλημέρα από τη Θηρασιά. Ξεκινήσαμε το πρωί στις 7, πήραμε το καραβάκι. Περάσαμε από τη Σαντορίνη απέναντι στη Θηρασιά και τώρα βρισκόμαστε στο νησί και κάνουμε βόλτες. Βρισκόμαστε εδώ για να ανακαλύψουμε τις ομορφιές του νησιού. Κάναμε πεζοπορία πάνω στη μία ώρα και έχουμε συναντήσει αυτή την όμορφη εκκλησία, η οποία είναι το 1887. Ας συνεχίσουμε τώρα την περιπέτεια, να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το νησί. Έχει πολλά και εγκαταλειμμένα σπιτάκια. Έχει πολλές τέτοιες τρύπες μέσα στο βουνό, όπως και σε αυτή τη μεριά, ακριβώς πίσω μου. Φυσικά κάποιες έχουν αξιοποιήσει. Ψιψίνα. Έλα σου πω, έλα. Έλα σου πω, έλα. Πώς σε λένε, μολέ? Ψιψίνα μου. Έλα. Έλα να σου δώσω να φας, έλα. Έλα. Έλα να σου δώσω να φας. Οι τεράστιοι κάκτοι υπάρχουν σε πολλά σημεία του νησιού. Τα σπιτάκια που είχα δείξει πριν είχαν φτιαχτεί πριν 300 χρόνια. Το νησί είναι γεμάτο από αυτά τα λουλουδάκια και οι αποχρώσεις του είναι τρεις. Είναι το καφέ, το κόκκινο καφέ, το μαύρο και αυτό το άσπρο. Συναντήσαμε και ένα παρκάκι με όργανα γυμναστικής και είναι φοβερά. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ζάρι, περπατήσαμε κοίταξε, μια άλλη φορά, 1,5 χιλιόμετρο. Πες να είχε 45% κλίση. Οπότε αν επιστρέψεις. Και τώρα κάθομαστε λίγο να ξεκουραστούμε. Οπότε αναγκαστικά θα καθυστερήσουμε. Και θα πάμε. Το καινούριο, ναι, ναι. Νομίζω από την ανατολική μεριά του νησιού. Το Big Boss. Και τώρα βρισκόμαστε στο εσωτερικό του νησιού με τα όμορφα καλντερίμια του και την υπέροχη θέα απέναντι είναι η Σαντορίνη. Για πάμε λίγο προς το εδώ να τη δούμε καλύτερα. Όταν έγινε το μπαμ στα προϊστορικά χρόνια, όλα αυτά που είναι πίσω μου και αυτά εκεί πίσω ήταν ένα ολόκληρο νησί. Έγινε το μπαμ στα προϊστορικά χρόνια και έτσι χωρίστηκαν. Έμεινε η Σαντορίνη και εδώ πέρα είναι η Θηρασιά. Πάντως το νησί έχει μείνει πίσω στον χρόνο, γύρω στο 1950 θα έλεγα, με τα κομψά του στενάκια, με τα όμορφα σπιτάκια του. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη απλά έχει όλη τη χλειδί και εδώ πέρα έχουν μείνει πίσω. Είναι πάρα πολύ ήσυχα και όμορφα. Εγώ θα μπορούσα να μείνω. Και πολλοί ποιητές πρέπει να ήταν ήσυχοι. Αυτή εδώ η όμορφη. Ομορφιά, πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Απότομη γκρεμή. Σε ελληνιακό τοπίο θα το έλεγα, σε χρώμα καφετή, φίλε. Και έχεις εδώ πέρα μια θάλασσα. Έτσι να την αρμενίζεις, να γουστάρεις. Ναι, η ατμόσφαιρα σήμερα δεν είναι καθαρή και είναι ένας λόγος στον οποίο δεν μου άρεσε να πετάω το drone τις προηγούμενες ημέρες, γιατί δεν φαίνονται ξεκάθαρα αυτά που θέλεις να δεις. Και τώρα βρίσκομαι σε μικρά στενάκια. Wow.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα γραφικά στενάκια, μακάρι να είχαν μιλιά και να λέγαν όλα αυτά που έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια. Και η θέα. Φαντάσου να έχεις αυτό για σπίτι, να ξυπνάς και να έχεις αυτή τη θέα. Νομίζω θα είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Η σημερινή επίσκεψη μου έκανε πάρα πολύ καλό και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ήσυχος σήμερα. Στις προηγούμενες ημέρες γκρίνιαζε λίγο στην Κική. Το σημερινό είναι δώρο για μένα. Κάτσουμε να πιούμε καφέ με αυτή την όμορφη θέα. Τα δικά μας τα γούστα, ο ορισμός της ευτυχίας είναι όχι κάπως έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Το πουλί δες. Παρατήρα το πουλί, το βλέπω εδώ και πόση ώρα. Το πουλί έχει αέρα καταρχάς. Οπότε αν πετούσαμε τον drone θα δυσκολευόμουν να το φέρω. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Είναι στο ίδιο σημείο εδώ και, ναι, και μόλις 30 δευτερόλεπτα. Μόλις αλλάξει η πορεία θα κατέβει καρφί προς τα κάτω, όπως κατεβάζεις τον drone και το προσγειώνεις. Μάλιστα, είδες το πουλί. Αφού αναρωτιόμουν μήπως είναι drone κλικ. Μάλιστα, τελικά καλά λέγω τα περιστέρια είναι κατάσκοποι. Όχι, τα drone είναι εμπνευσμένα από τα οκ, οκ. Λοιπόν, συνεχίζω. Έτσι είναι η ευτυχία για εμάς. Λοιπόν, αυτή είναι η ευτυχία. Ένας ελληνικός καφές. Σε ένα μπαλκόνι του Αιγαίου. Μα αυτή είναι εδώ τη θέα. Δηλαδή αυτό είναι το μπαλκόνι του Αιγαίου. Ένα το μπαλκόνι. Ένα μπαλκόνι του Αιγαίου. Χθες λέω ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα πάμε το μεσημέρι σπίτι. Και πήγαμε και είδα άλλα μπαλκόνια, μαλάκα. Με πήγε σε παραλία γυμνιστών. Ωραία μπαλκόνια. Ζαλίστηκα. Φίλοι, πραγματικά γλυκό σας πάει. Σου λέω τώρα, άμα σε λέω εγώ γενικά δεν κάθομαι να πίνω καφέδες. Αλλά εδώ φίλε μου το βγάλε το μέρος. Και τύπησε ωραία τον έκανα. Μου το βγάλε το μέρος. Ήθελε να κάτσει να πιει το καφέ έξω χαλαρά και ήρεμα. Τώρα να είχα τον drone. Ούτε κόσμο. Θα του πετούσα φίλε τον drone. Αφού φυσάει τώρα. Πώς... Δεν μπορούσα ρε με τίποτα. Ήταν γραφτό σήμερα να μην το φέρω σου λέω. Πριν λίγο παραγγείλαμε να φάμε. Και θα σας δείξω τώρα τι πήρα. Πήρα μια χωριάτικη. Εδώ οι πατατούλες. Αφού στο ντοκεφτέδες και περιμένουμε για τα σουβλάκια. Μόλις φύγαμε από την ταβερνούλα. Ήταν όλα εξαιρετικά, κλασικά, παραδοσιακά. Και τώρα θα κατεβούμε στο λιμανάκι για να φύγουμε. Σε Καναδύρο βέβαια φεύγουμε. Πώς λέγεται το λιμανάκι? Κόρφος. Πάμε στον Κόρφο. Δηλαδή κάνουμε παρκούρ και τελείως. Ναι, παρκούρ θα κάνουμε, σπάσουμε κανένα πόδι. Αυτό εδώ το μονοπάτι θυμίζει πάρα πολύ το μονοπάτι που κατεβαίνουν τα γαϊδουράκια από το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης. Έχει τα ζιγ-ζακ, θα το ακολουθήσουμε για να κατέβουμε κάτω στο λιμάνι. Ορίστε, κάπως έτσι φαίνεται. Στο βίντεο που έχω ανεβάσει με τη Σαντορίνη έχω ένα πλάνο με τον drone που δείχνω το zigzag από αυτό το μονοπάτι που σας λέω. Εδώ έχει γίνει κατολίσθηση, τεράστιες πέτρες. Έχουν γίνει υποστηρικτικά μέτρα εκεί πέρα. Αλλά αυτό το παλιό τυχείο δεν άντεξε. Η αλήθεια είναι για κάποιον που θέλει ένα νησί που είναι ήσυχο, φυσικά και θα έρθει εδώ. Το πρωί όταν ήρθαμε νομίζαμε ότι ήμασταν 10-15 τουρίστες μόνο. Το απόγευμα ακριβώς εδώ κάτω, σε αυτό το λιμανάκι, φέρνουν
τα καραβάγια τους τουρίστες και τρώνε. Οπότε κατά τις 2 με 4 το μεσημέρι πάντα έχει κόσμο το νησί. Μετά εξαφανίζονται όλοι. Πριν συζητούσαμε το πώς είναι να είσαι παιδί εδώ πέρα και να πηγαίνεις δίπλα στο σχολείο. Γενικά για το πώς είναι η ζωή ενός παιδιού εδώ πέρα. Η μαμά καραδοκεί. Σου λέει αυτή μην πειράξουν τα γατάκια μου. Πού είσαι μικρούλη? Α, η φοβιτσιούλη. Μη φοβάστε βρε. Αυτό είναι το λιμανάκι που σας έλεγα. Εδώ στο Κόρφο έρχονται αυτά τα καραβάκια με τους τουρίστες που τους αφήνουν για κανένα 2 ώρες και ξαναεπιστρέφουν πίσω στο Σαντορίν. Τώρα που βρήκα ένα ήσυχο μέρος που δεν φυσάει και δεν έχει και πάρα πολύ ήλιο, θα δώσω μερικά tip εδώ μαζί με τον Buddy Traveler. Το ίδιο πράγμα είναι, εγώ έτσι γουστάρω να το λέω τώρα. Εδώ πέρα μαζί με το Buddy Traveler. Traveler Buddy. Εγώ έτσι θέλω να το πω. Και για πες μας λίγο, πώς μπορούμε να έρθουμε στη Θηρασιά. Θηρασιά θα σπάει γενικότερα. Αλλά είναι πίσω στο χρόνο, κολλημένη στην εποχή του Πασόκ εδώ. Λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το Πασόκ, φίλε, το 50 να πούμε. Υπήρχε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το καλό το Πασόκ, το ορθόδοξο. Τώρα, πηγαίνεις ΙΑ. Παρκάρεις επάνω στο πάρκινγκ, δεν κατεβαίνεις για κανένα λόγο κάτω στο λιμάνι με τα μάξι. Άκουσε με, θα με θυμηθείς. Θα το παρκάρεις όπως κατεβαίνεις πριν το λιμάνι στα 400 μέτρα δεξιά, έχει μια μεγάλη αλάνα. Το αφήνεις εκεί και φεύγεις. Ωραία. Γιατί γίνεται κλάμα κάτω στο λιμάνι. Ωραίο φαγί, ψαροταβέρνες αλφα κατηγορία. Τι ώρα έχει δρομολόγια. Λοιπόν, παίρνεις τη λάντζα από το Αμμούδι, πληρώνεις 1 ευρώ. Λάντζα λέγεται το σκάφος που μεταφέρει τις επιβάτες. Σε πόσο, σε 10 λεπτά... Έκανα 10 λεπτό κάναμε, πιάνει, από Σαντορίνη. Πιάνει ρίβα, είναι το λιμανάκι, το ένα από τα δύο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κατεβαίνεις ρίβα. Ακολουθείς τώρα τη δική μου τη διαδρομή γιατί έτσι γουστάρω. Κατεβαίνεις ρίβα, παίρνεις το λεωφορείο του νησιού, το οποίο υπολειτουργεί και ουσιαστικά κάνει δρομολόγιο μόνο όταν πιάνει καραβάκι στο νησί. Δεν πληρώσαμε τίποτα. Τζάμπα. Ήταν δωρεάν. Να είναι καλά το Υπουργείο που βάζει... Έτσι, επιδοτούμε να... Αφανταγόγια, ναι. Και τα λοιπά. Γι' αυτό είναι τόσο φθηνό και το εισιτήριο, έτσι. Λοιπόν, οπότε, κατεβαίνεις ρίβα, παίρνεις το λεωφορείο. Άμα γουστάρεις, κατεβαίνεις ποταμό από το λεωφορείο, πηγαίνεις αγριλιά. Και κάνεις μετά 1,5 χιλιόμετρο για να έρθεις πάνω. Λοιπόν, και έχει ανηφόρα 45% κλίση. Υποτίθεται ότι είσαι traveler. Ναι, και έχει 45% κλίση. Πρέπει να το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, γιατί πρέπει να είσαι fitness για να έρθεις. Στην αγριλιά έχει υπόσκαφα σπιτάκια εγκαταλελειμμένα από 300 χρόνια πριν, τέλος πάντων, και μια πολύ ωραία εκκλησία που κλασικά ήταν εκδεδομένη. Οπότε αυτό είναι η αγριλιά. Μετά πηγαίνεις ποταμό, χορβιδάκι κλασικό με μια τρελή που τσιρίζει γιατί έχει... Αυτό δεν το βάλω, το κόψω. Μαλάκα, αυτά δεν λέγονται. Γιατί να μην το ξέρουν. Αυτά δεν λέγονται ρε φίλε. Άστο. Και... Okay. Φεύγεις από τον ποταμό, αν το πάρεις με το πόδι, καπέλο, νερό και γυμνασμένη γάμπα, γιατί έχει μεγάλη κλίση, όπως έλεγε εδώ ο συνάδελφος, σύντομη διαδρομή, αλλά δυνατή, για να ανέβεις στο Μανολά, ο οποίος είναι η χώρα του νησιού. Το κολαράκι γίνεται τούρλα. Έτσι, αυτά, και η γάμπα. Δεν γίνονται εύκολα τα κορμιά φοιτήτσια. Λοιπόν, Μανολάς. Θυμίζει φυρά κατά μία έννοια, γιατί έχει έτσι αυτή την κλίση, ρε παιδί μου, τη μεγάλη και την οπτική στην καλτέρα, όχι στην καλτέρα, την οπτική στο ηφαίστειο, συγγνώμη, και όλη αυτή τη λεκάνη εδώ μπροστά, την υπέροχη, την ανεπανάληπτη της Σαντορίνης. Ταβέρνα καταπληκτική του φίλου μας που ούτε το όνομά του δεν συγκράτησα. Different restaurant. Έχουμε και απόδειξη, οπότε μπορούμε να πούμε όνομα. Για να δω. Ήταν γρήγορα, το χέρι μου πονάει. Θα
ακούμπα το, ε. Θα χαλάσω το πλάνο. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο πολύ αγαπημένος, είναι η Χαραλαμπία η Πιτσικάλη. Εντάξει, εκεί θα πάτε να φάτε. Καλός φίλος. Λοιπόν, όλα εξαιρετικά. Ναι. Και μετά, αφού φας, πρέπει κάπως να κάψεις αυτές τις θερμίδες, γιατί κερνάνε και καρυδόπιτα στο τέλος. Επομένως, παίρνεις το ποδάρι και κατεβαίνεις το απότομο καλτερίμι, το οποίο φροντίζεις να μην το ανέβεις. Γι' αυτό σου έχω δώσει εγώ τη συμβουλή να κατέβεις ρίβα όταν είσαι. Το ίδιο είναι. Καθόλου. Λοιπόν, κατεβαίνεις λοιπόν, δεν ανεβαίνεις αυτό εδώ πέρα το καλτερίμι, για να πας στον Κόρφο, ο οποίος είναι το βασικό, από όσο καταλαβαίνω, λιμάνι της θηρασιάς της ανεπανάληπτης, για να πάρεις πάλι τη λάντζα στις 5 η ώρα, που είναι το τελευταίο δρομολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουνε, γιατί μπορούνε να μην βάλουνε, θέλω να πω, άλλο δρομολόγιο αργότερα, για να γουστάρεις και λίγο το νησί by night. Και επιστρέφεις αμμούδι και συνεχίζεις τη σαντορινή σου εμπειρία. Αυτά. Αυτά. Αυτά και άλλα πολλά. Στις ειδήσεις των 9. Like, subscribe. Κάνετε μια μεγάλη εγγραφή στο κανάλι μου. Γιατί έχω να φτάσω το ένα κάπου εδώ και 3 χρόνια. Αλλά ρε φίλε, αυτό το βλοκάκι ήταν ωραίο. Γιατί σήμερα ζήσαμε πραγματικά την ημερήσια εκδρομή. Το νησί ήταν άδειο, δεν είχε κόσμο. Γουστάραμε. Η θηρασιά έχει να δώσει πολλά ακόμα, να μου το πει. Το περιβάλλον το γουστάραμε, το λατρέψαμε. Πλάνα πήρες από το τραπέζι που καθόμασταν? Πήρα κάποια. Ναι. Αυτά. Ναι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να είμαστε κι εμείς καλά για να πάμε σε κανένα άλλο ταξιδάκι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Το θάλασσι της θάλασσας, κι όλο το μπλε του χάρτη. Τα μυστικά που φοράς να μη σε πιάνει μάτι. Τα μυστικά που φοράς να μη σε πιάνει.